σαν δύο θέματα. Το μη λογοτεχνικό ήταν ένα θέμα ως προς την εξέλιξη του ανθρώπου, για το πώς εξελιχθήκαμε, για το ότι όλα πήγαν στραβά από ένα σημείο και μετά, γιατί είμαστε αναζητούμε συνέχεια περισσότερο από όσο θέλουμε. Και το λογοτεχνικό ήταν για έναν ήρωα τον οποίο τον ακολουθούσε ένα ζώο, δεν μας λέει τι, πιθανότητα σκύλος, και μας λέει για τη συμπεριφορά του σκύλου και το πώς μέσα σε μερικό χρονικό διάστημα δέθηκαν αυτά τα δύο άτομα. Πώς σου φάνηκαν τα θέματα? Πολύ εύκολα σχετικά, αλλά δεν πρόκειται να γράψω, λογικά. Γιατί? Γιατί δεν έχω διαβάσει ποτέ τη ζωή μου. Ας είμαστε ειλικρινείς, απλά δίνω έτσι. Α, μάλιστα. Άρα εσύ θα έχεις μια άποψη να μας πεις. Τι έγραψες εσύ για αυτά τα, και για το ένα πρώτο αρχικά και το άλλο? Όσο αφορά την εξέλιξη του ανθρώπου, πιστεύω και εγώ το ίδιο. Δηλαδή ότι όσο πάει ο άνθρωπος πηγαίνει λίγο πολύ ψωγιόλες κατά διαόλου, αυτό το κόψτε. Γενικά συμφωνώ, έχει διάφορα παραδείγματα για το ότι... δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν πειράζει. Για το ζώο. Για το ζώο. Το ζώο είχε τη συμπεριφορά του ότι ακολουθούσε συνέχεια τον ήρωα. Τον ακολουθούσε, πήγαινε μπρος πίσω τρέχοντας, δείχνοντας ότι έπαιζε και ότι είχε γενικά μια φιλική συμπεριφορά στους αυτόν. Και τη στιγμή της αποχώρησης που έπρεπε ο άντρας να ανέβει στο σπίτι του, το ζώο είχε πάρει μια ψυχρή στάση, δείχνοντας ότι είναι θλιμμένο και στεναχωρημένο για αυτή την κατάσταση. Το ίδιο και ο άντρας, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει δυστυχώς το ζώο λόγω κάποιων προσωπικών καταστάσεων και πρακτικών και ψυχολογικών. Αυτό όσο αφορά το κείμενο. Τι θα έκανες εσύ?